Με φόντο τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα στις 2 Σεπτέμβρη, ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ζήτησε τη στήριξή του στο αίτημα που θα υποβάλει η ελληνική πλευρά στο Παρίσι για διορθωτικές κινήσεις στον τομέα της φορολογίας. Ενώ και οι δύο συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη είναι το μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την Ευρώπη. Το βασικό όπλο της κυβέρνησης είναι η εκπλήρωση του 80% των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας και οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ειδικότερα στον κύριο Γιούνκερ την έκδοση των ομολόγων, το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο πρώτο τρίμηνο υπάρχει άνοδος στον τομέα της ανάπτυξης, αλλά και τα θετικά αποτελέσματα εξαμήνου στα οικονομικά των εισηγμένων ελληνικών εταιριών. Πειρά στην κυβέρνηση για τους σχεδιασμούς της εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς η κοινωνία εξοντώνεται μέσω του ένφια και 9 στους 10 πολίτες ζητούν την κατάργησή του, η κυβέρνηση υποκριτικά μιλά για φοροελανθρύσεις. Ενώ οι περισσότεροι δοκιμάζονται σκληρά από την εξοντωτική μνημονιακή πολιτική, η κυβέρνηση στείνει σκηνικό επικείμενης ανάπτυξης, με τον Πρωθυπουργό να φαντασιώνεται πως η οικονομία τρέχει με ταχύτητες ράλι. Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα κλειδώσουν τα χαρτοφυλάκια για το σύνολο των επιτρόπων της Κομισιόν μετά από ένα σκληρό πόκερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο. Ο Ντόνι Σαμαρά ζήτησε για άλλη μια φορά από τον κύριο Γιούνκερ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, να αναλάβει τον τομέα της μετανάστευσης. Ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε ότι δεν θα αδικήσει την Ελλάδα και θα λάβει χαρτοφυλάκιο υψηλού ενδιαφέροντος. Στους σχεδιασμούς Γιούνκερ φαίνεται να βρίσκεται και νέο χαρτοφυλάκιο που θα έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Πρωτοβουλία ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις από το ρωσικό εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα, έλαβε ο Πρωθυπουργός και σε συνεργασία με την ισπανική πλευρά, συμφωνήθηκε η Κομισιόν να παρακολουθεί το θέμα και αν υπάρξει ανάγκη να λάβει μέτρα για αποζημιώσεις για επιπλέον προϊόντα που πλήττονται από το εμπάργκο της Ρωσίας. Παράλληλα, έκρουση των κώδων του κινδύνου στους εταίρους για την περίπτωση που ο Βλαντιμίρ Πούτιν κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς τη Δύση, προτείνοντας ως μόνη εναλλακτική λύση το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα πρέπει να έχουμε έτοιμο ένα έκτακτο μηχανισμό συντονισμού στην προμήθεια υγροποιημένου αερίου. Στην Αθήνα μένεται η κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την προεδρική εκλογή και το ενδεχόμενο προκληθούν πρόωρες εκλογές. Οφείλουμε να συνενέσουμε στο πρόσωπο του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας παρά τις διαφορές που μας χωρίζουν. Η χώρα, οι πολίτες δεν αντέχουν πρόωρες εκλογές, ειδικά σε μια συγκυρία που κρίνεται η επιστροφή στην ανάπτυξη. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα βρεθούν μέχρι τέλους 180 βουλευτές που θα γυρίσουν την πλάτη τους στην κοινωνία και θα δώσουν το πράσινο φως στην κυβέρνηση Σαμαρά να συνεχίσει το ελεύθερο έργο της. Την ίδια ώρα, ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος χθες δέχτηκε έντονη κριτική και πιέσει από τους βουλευτές της Δημάρ να ανοίξει τα χαρτιά του, δήλωσε ότι δεν έχει βολιδοσκοπηθεί από την κυβέρνηση για να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.